Τη σπουδή αυτή ανακάλυψε, έκαναν επιστήμονες του Ινστιτούτου του Wellcome Sanger Institute και των Πανεπιστημίων του Cambridge και του Nottingham με επικεφαλής ερευνητές ελληνικής και κυπριακής καταγωγής. Όπως αναφέρεται στην επιστημονική δημοσίευση σε περιοδικό, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η αλόγου ουσία στοχεύει σε ένα σημαντικό γονίδιο του καρκίνου και μπορεί να εξοντώσει τα καρκινικά κύτταρα στους ασθενείς με οξία μυελογενή λευχαιμία, η λεγόμενη OMLE, χωρίς να κάνει ζημιά στα υπόλοιπα μη λευχαιμικά κύτταρα. Επικεφαλής της πολυμελούς ερευνητικής ομάδας είναι η Γιώργος Βασιλείου, Τόνι Κουζαρίδης και Κώστα Τζελέπης. Η OMLE είναι μια επιθετική μορφή καρκίνου του αίματος που πλήττει ανθρώπους όλων των ηλικιών και συχνά απαιτεί μήνες εντατικής χημειοθεραπείας και παρατεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο. Εκδηλώνονται στα κύτταρα του μυελού των οστών, τα οποία σταδιακά εκτοπίζουν τα υγιή κύτταρα με συνέπεια να αυξάνεται επίσης ο κίνδυνος σοβαρών λοιμώξεων και αιμορραγίας. Οι θεραπείες για την OMLE ουσιαστικά είναι οι ίδιες εδώ και τρεις δεκαετίες, ενώ στην πλειονότητα των ασθενών ο καρκίνος δεν θεραπεύεται. Ένας υποτύπος της OMLE που αφορά μια μετάλλαξη στο γονίδιο MLL έχει ιδιαίτερα κακή πρόγνωση. Οι ερευνητές εντόπισαν ένα γονίδιο, το SRPK1, το οποίο παίζει ρόλο κλειδί στην OMLE που σχετίζεται με το MLL. Η αναστολή του συγκεκριμένου, η οποία επιτυχάνεται χάρη στην ουσία που αρχικά χρησιμοποιήθηκε σε κολύριο για την νοαγκιακή νόσο του αμφιβληστροειδούς, φρενάρει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων στην OMLE, όπως έδειξαν τα πειράματα σε ποντίκια, χωρίς να καταστρέφει τα γειτονικά υγιή βλαστικά κύτταρα του αίματος και χωρίς άλλες ορατές παρενέργειες. Η νέα μελέτη αφήνει υποσχέσεις ως μια πιθανή νέα προσέγγιση για τη θεραπεία αυτής της επιθετικής λευχαιμίας στους ανθρώπους, δήλωσε ο Δ. Βασιλείου. Ο Δ. Τζελέπης εξέφρασε την ελπίδα ότι η μελέτη μπορεί να είναι αποτελεσματική και σε άλλους καρκίνους όπως ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού.